Καλή μου αδελφή, Χριστός Ανέστη, να αφήσουμε τις εισαγωγέ και να πάμε στο ίδιο αυτό το γεγονός, που σαν μυροβλησία είναι αναστάσιμο και χαροποιό στις δύσκολες μέρες μας. Η Παναγία η Παρηγορήτρια μυροβλίζει στον μυροβλήτη Άγιο Δημήτριο. Πριν λίγες ώρες παραβρεθήκαμε στην Αναστάσιμη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Τροπεοφόρου Αγίου Γεωργίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Βύρονα όπου και η πασίγνωστη πλέον, στα πέρατα της γης, η εφέστιος εικόνα της Παναγίας της Παρηγορήτριας, που από την ημέρα του γεννησιού της, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2020, αδιάλειπτα δακρύζει μέρα νύχτα. Ανερμήνευτο αυτό το έκτακτο γεγονός και μάλιστα τόσους μήνες, καθότι για να το πλησιάσει κάποιος και να το εξηγήσει πρέπει να είναι Άγιος. Τώρα μάλιστα που το γεγονός αυτό συμπληρώνεται με έτερο θεοσημείο μυροβλησίας, τι να πει και πώς να το ερμηνεύσει. Απλώς μόνο οι καρδιές των πιστών που προσέρχονται με πίστη και πόνο λαμβάνουν εσωτερικά τους το μήνυμα δώρο της υπεραγίας Θεοτόκου στους χαλεπούς καιρούς μας. Στην διάρκεια της σημερινής Θείας Λειτουργίας βρεθήκαμε όπισθεν του Ιερού Κουβουκλίου της Ιεράς Αυτής και Θαυματουργής Εικόνας δίχως να έχουμε αίσθηση το τι συμβαίνει. Μία άρρητος ευωδία κατέκλυσε τον περιβάλλοντα χώρο που δεν έμοιαζε με το θυμίαμα. Κάποιες στιγμές έβλεπα πιστούς να προσέρχονται και να ψηλαφίζουν το μαρμάρινο δάπεδο κάτωθεν του εικονοστασίου της Παναγίας της Παρηγορήτριας και πλησίων της κολόνας που στηρίζεται το ξύλινο κουβούκλιο και μετά να σταυρώνουν το μέτωπό τους. Ταυτόχρονα κάποιοι έβαζαν και βαμβάκια στις εσοχές της εικόνας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πλησιάσαμε και εμείς και τότε ένας χαριτόβριτος καταιγισμός ευωδίας μας χτύπησε. «Παναγία μου τι είναι αυτό» αναφωνήσαμε. «Αγαθή συγκυρία» περνούσε ο πατέρας του Ιερού Ναού. Στις ερωτήσεις απορίες που του κάναμε ήταν αποκαλυπτικός. Παιδί μου, η Παναγία η Παρηγορήτρια από την Μεγάλη Τετάρτη μυροβλίζει. Προσέρχεται ο πιστός λαός και με βαμβάκια συλλέγει το μύρο που φτάνει μέχρι το πάτωμα. Σκύβω και εγώ και βάζω το χέρι μου στο μαρμάρινο δάπεδο. Και τι να δω αδελφοί το μάρμαρο γλιστρούσε και ταυτόχρονα μια ευωδία μας περικύκλωνε. «Πάτερ, πάτερ» του είπα, «τόσο καιρό δεν σας το έχω αναφέρει», είπα στον προεστάμενο του ναού. Ένας αγιορείτης άσκητης μας είπε, «Η Παναγία είναι πανταχού παρούσα, αλλά όλο αυτό το διάστημα και δεν ξέρει κανείς μέχρι πότε» βρίσκεται ιδιαιτέρως στην Αθήνα και στον Βύρονα. Παρακολουθεί τα δρόμενα και προστατεύει τα παιδιά της και θαυματουργή μα συμπλήρωσε ο Μιλήχιος προεστάμενος κληρικός του Ιερού Ναού. Να, προχθές, με το μύρο της Παναγίας, της παρηγορήτριας, σταυρώσαν ένα παιδάκι με λευχαιμία και από τότε η κατάσταση της υγείας του βαίνει καλός. Αληθώς ανέστη Δελφί; Σας διαβάσαμε ένα άρθρο του δόκτωρα Κωνσταντίνου Βαρδάκα, δημοσιευμένο στο blog κωνσταντινούπολυποθούμενο, blogspot.com.